εξαιρείται στην καθομιλουμένη. Ο λόγος για τον Κωστή Μητσοτάκη, μετανάστης στην Ισπανία, έφυγε από τη γενέτειρα ακολουθώντας την καρδιά του, που του υπέδειξε να ακολουθήσει μια Σπανιόλα και βρέθηκε στο χωριό Σοντέτο κοντά στη Βαρκελόνη. Μα το ιδίλιο δεν είχε αίσιο τέλος. Εκείνος όμως έμεινε στην Ιβηρική και ως εδώ λες εντάξει, μα ο κύριος Μητσοτάκης απεδείχθη πως όταν έβρεχε ευρώ, εκείνος κρατούσε ομπρέλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα πω το όνομα του καημένος. Ας πρόσεχε. Το έχει το όνομα. Μάλλον. Πέντανε κατένες μεγάλος. Τι συνέβη. Πριν από τα Χριστούγεννα, οι πάντες στο χωριό Σοντέτο αγοράσαν λαχείο. Το ισπανικό πρωτοχρονιάτικο, το El Gordo, ο χοντρός έτσι το λένε. Ο πρώτος λαχνός έπεσε στο χωριό και οι κάτοικοι μοιράστηκαν 722 εκατομμύρια ευρώ. Το μικρότερο ποσό που πήρε κάποιος ήταν 130.000 ευρώ. Κέρδισαν οι πάντες. Πλην ενός. Ναι, σωστά μαντέψατε. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αυτός που δεν κέρδισε. Ο ένας και μοναδικός. Το όνομα λέτε πως το έχει. Λογικά. Υπερβολική καμιά. Εντάξει, τον κυνηγάει τον άνθρωπο. Οι κάτοικοι του χωριού Σοντέτο είχαν αγοράσει μέσω ενός οικοδομικού συνεταιρισμού τους λαχνούς και περνώντας από σπίτι σε σπίτι τους έδιναν σε όποιον ενδιαφερόταν. Αγόρασαν όλοι. Όμως το σπίτι του κυρίου Μητσοτάκη το προσπέρασαν, όπως αναφέρουν οι New York Times. Κι έτσι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ο μόνος που δεν κέρδισε.